Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα θετικό ότι με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίνεται σήμερα από την Ολομέλεια η Σύμβαση Προσχώρησης της Ελλάδας στο Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς που παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη μετανάστευση και το άσυλο εντός και εκτός Ευρώπης, προωθώντας το διάλογο μεταξύ διαφόρων γεωγραφικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών χώρων προέλευσης προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. Ιδιαίτερο ενδιαφέροντος για την Ελλάδα είναι η δραστηριοποίηση του οργανισμού σε τρίτες χώρες και περιοχές, όπως οι χώρες στον δρόμο του μεταξιού, δηλαδή το Αφγανιστάν, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, το Ιράν και το Ιράκ, χώρες από τις οποίες έρχονται μετανάστες στη χώρα μας. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία, όπως είπε η τελευταία ομιλητής, είναι όμως ένα σημαντικό κέντρο το οποίο θα βοηθήσει την Ελλάδα να προάγει το διάλογο και τις θέσεις μας. Είναι ένας οργανισμός που διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη, συνεργάζεται με περισσότερους από 700 φορείς και εταίρους παγκοσμίως. Συνεργάζεται επίσης συστηματικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι και ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων που υλοποιεί ο οργανισμός σε τρίτες χώρες ιδιαίτερου μεταναστευτικού ενδιαφέροντος. Το κέντρο ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία της Αυστρίας και της Ελβετίας, αριθμεί πλέον 18 κράτη-μέλη, εκ των οποίων τα 13 είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα προσχώρησε η Γερμανία, ενώ από το 2018 συμμετέχει στον οργανισμό και η Τουρκία. Τέθηκε το θέμα από κάποιους ομιλητές ότι η πλειοψηφία των χωρών που ανήκουν σε αυτόν τον οργανισμό δεν είναι χώρες Μεσογείου. Σωστό. Και αυτό είναι ο λόγος που η Ελλάδα θέλει να είναι μέρος αυτού του φόρουμ. Για να μπορέσουμε να έχουμε διάβλο επικοινωνίας με τις χώρες εκτός των μεσογειακών χωρών, με τις οποίες έχουμε ήδη μια πολύ στενή και θεσμική πλέον συνεργασία. Θέλουμε να μπορούμε να μιλάμε με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί για να πετύχουμε μια συμφωνία που να προασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, αυτός ο διάλογος, κυρίως με χώρες, ας επιτραπεί ο όρος διαφορετική σχολή σκέψης, για μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Και βέβαια η συμμετοχή μας μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά ως αντίβαρο στη συμμετοχή της Τουρκίας, παρέχοντας έγκυρη ενημέρωση για τις θέσεις της χώρας μας και για τα τεκτενόμενα στο Αιγαίο, όπου η Τουρκία, βάσει της κοινής δήλωσης του 2016, έχει αναλάβει την υποχρέωση να αποτρέπει τις παράνομες αναχωρήσεις λεμβών ή από τα χερσαία σύνορα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικό της αυξανόμενης βαρύτητας του κέντρου στη διεθνή και ευρωπαϊκή συζήτηση για τη μετανάστευση είναι ο ρόλος που έχει αναλάβει ως επίσημη γραμματεία των σημαντικότερων διακυβερνητικών διαδικασιών μεταναστευτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών διέλευσης και προέλευσης. Να τονίσω και να θυμίσω τις διαδικασίες της Βουδαπέστης για το διάλογο με τις χώρες στον δρόμο του μεταξιού, την διαδικασία της Πράγας για το διάλογο με χώρες στην ανατολική γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διάλογο του Ραμπάτ που αφορά χώρες στη μεταναστική οδό της Δυτικής Αφρικής που μας αφορά, ή το διάλογο του Χαρτούμ που αφορά τη συζήτηση με τις χώρες της Αφρικής που επίσης μας αφορά. Η προσχώρηση της Ελλάδας στον ICMPD επιβεβαιώνει επίσης την εξαιρετική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ελληνικών αρχών και του οργανισμού, όπως αποτυπώνεται στη δραστηριοποίηση υπηρεσιών της χώρας μας σε περιφερειακά προγράμματα δράσης. Μας δίνει λοιπόν την ευκαιρία να ισχυροποιήσουμε τη θέση της χώρας μας στο διάλογο για τη μετανάστευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που συζητάμε κάτι για το μεταναστευτικό, μας δίνεται πάντα και η αφορμή να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση. Και οι αγορητές της αντιπολίτευσης εκμετελεύτηκαν θετικά αυτή την ευκαιρία. Και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα και στην Επιτροπή, στη Διαρκή Επιτροπή, να κάνουμε εκ νέου μια συζήτηση για την κατάσταση της χώρας στο μεταναστευτικό και για το διάλογο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα ζητήσουμε τις επόμενες λίγες εβδομάδες να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Αναφορικά με αυτά που τέθηκαν σήμερα, υπόθηκε ότι καμία σημασία δεν έχουν οι αριθμοί. Πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι την αντιπολίτευση πλέον δεν τη βολεύει η πραγματικότητα. Το γεγονός ότι η χώρα μας έχει πλήρως ανακτήσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού, όπου οι ροές πλέον είναι σχεδόν μηδενικές, 90% χαμηλότερα από το 2019, όπου τα 3/4 περίπου των δομών της χώρας έκλεισαν
τους τελευταίους μήνες, όπου πλέον οι διαμένοντες σε δομές φιλοξενίας είναι σχεδόν το 1/3 από ό,τι ήταν πριν 1,5 χρόνο. Το γεγονός ότι η χώρα μας πλέον λοιπόν δεν πιέζεται από το μεταναστευτικό, η απάντηση αντιπολίτευσης είναι καμία σημασία, δεν έχουν οι αριθμοί. Είπε ο ειδικός αγωγητής του Κινάλ για τη Σάμο. Παραδέχτηκε εμέσως και τον ευχαριστώ ότι η κατάσταση στη Σάμο πλέον είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν την περίοδο 2015-2020. Με λιγότερους από 300 πλέον διαμένοντες στη νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή Σάμου, δηλαδή η δομή είναι κατά 90% άδεια. Πλέον το βαθύ δεν βιώνει τη μεταναστευτική κρίση. Πλέον η δομή παραδόθηκε στους κατοίκους όπως είχαμε δεσμευθεί, αντικρούοντας ένα ακόμα μύθο κάποιων που λέγανε ότι θα γίνουν οι νέες δομές, θα παραμείνουν και οι παλιές. Έθεσε βέβαια το κρίσιμο ερώτημα το Κινάλ, τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Πράγματι αυτή είναι η πρόκληση. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε μία ολοκληρωμένη στρατηγική στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να πετύχουμε διατηρήσιμη ουσιαστική μείωση ροών και διατηρήσιμη δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και παρότι αναφέρθηκε ο ρόλος της γείτονας, εγώ δεν έχω αυτή την ιτοπάθεια. Θεωρώ ότι η χώρα μας μπορεί, και το απέδειξε πέρυσι, το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, να αντιμετωπίσει αποφασιστικά, οργανωμένα, με σχέδιο, οποιαδήποτε πρόσχερη προσπάθεια εργαλειοποίησης της μεταναστευτικής κρίσης. Και νομίζω σε αυτό πλέον οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάνε με μία φωνή. Και με την ευκαιρία της πρόσφατης προσπάθειας της Λευκορωσίας που αντιμετωπίζεται για την εργαλειοποίηση και σε αυτό το μέτωπο της μεταναστευτικής κρίσης με ροές προς τη Λετωνία, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Άρα και το σήμερα και το αύριο το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αποφασιστικότητα και με ξεκάθαρους στόχους. Αναφέρθηκε ότι στη διαπραγμάτευση για το νέο σύμφωνο το ουσιώδες είναι υποχρεωτική αλληλεγγύη. Συμφωνώ κατά το ίμιση. Θεωρώ ότι είναι δύο τα ουσιώδη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Το πρώτο ουσιώδες είναι να περιορίσουμε δραστικά το μέγεθος του προβλήματος του μεταναστευτικού, για να μην ξαναζήσουμε τα λάθη του 2015, όπως ομόφωνα είπαν οι Υπουργοί Εσωτερικών στην πρόσφατη συνεδρία του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Και η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα και σήμερα για την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης, για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και για την επιστροφή όσων δεν δικαιούνται οι διεθνούς προστασίας. Και στο νέο σύμφωνο δύο είναι τα ουσιώδη. Πρώτον, η διατηρήσιμη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον, εξίσου σημαντικό, η ουσιαστική αλληλεγγύη. Και η Ελλάδα έχει πει και κάτι παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν μιλάει μόνο για ένα υποχρεωτικό μηχανισμό αλληλεγγύης, μιλάει και για την άρση των περιορισμών των δικαιωμάτων μετακίνησης εντός του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου όσων δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκές διαδικασίες ασύλου, για ευρωπαϊκούς κανονισμούς και μετά να μιλάμε για εθνική ευθύνη. Ως προς τον εισηγητή της πλειοψηφίας, αν μπορώ να αναφερθώ στην παρατήρηση του εισηγητού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα συγκρατημένο και γλαφυρό τρόπο στο τι βίωσαν τα γρεβενά, με συγκεκριμένα παραδείγματα. Τι βίωσαν τα γρεβενά, ένας νομός της χώρας, από την πίεση του μεταναστευτικού. Όπως και εγώ ως βουλευτής επαρχίας, γνωρίζω πολύ καλά τι βίωσαν τα νησιά του Αιγαίου την περίοδο 2015-2019. Νομίζω αυτό πλέον ανήκει στη συλλογική μας μνήμη. Αλλά πλέον τα νησιά δεν είναι αποθήκες ψυχών. Πλέον μόνο το 4%, κρατήστε αυτό το νούμερο, το 4% των προσφύγων και των αιτούν τον άσυλο βρίσκονται στα νησιά μας. Το 96% είναι εκτός νησιών. Άρα η πολιτική της κυβέρνησης και οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές, τις οποίες θα συζητήσουμε όταν έρθει η σχετική σύμβαση στην αρμόδια επιτροπή, παρένθεση,
Εμείς όλες τις συμβάσεις του μεταναστευτικού τις έχουμε φέρει στην αρμόδια επιτροπή. Αυτό δεν συνέβη στην προηγούμενη περίοδο. Δεν υπήρχε καμία σύμβαση που να έχει έρθει στην αρμόδια επιτροπή στην προηγούμενη περίοδο. Θα το συζητήσουμε. Αυτό που όμως ξεκάθαρα λέμε είναι ότι οι νέες αυτές δομές πρώτον επιτρέπουν το κλείσιμο των δομών που είναι μέσα στον αστικό ιστό, το οποίο είναι ζητούμενο αυτή τη στιγμή και στη Λέσβο και στη Χίο, και λειτουργούν σε μια συνολική πολιτική μείωσης της πίεσης του μεταναστευτικού. Και κλείνοντας να τονίσω ότι οι δαπάνες του μεταναστευτικού, γιατί ως συνήθως δεν το λέει καθαρά ο εισηγητής, ο ειδικός αγορητής της ελληνικής λύσης, είναι δαπάνες που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η κατασκευή των δομών, όπως το πρόγραμμα Εστία, όπως η σύντηση, όπως η διαχείριση των δομών. Είναι δαπάνες που καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω της μείωσης, της πολύ μεγάλης μείωσης του αριθμού των ετούν τον άσυλο, η ροπή αυτών των δαπανών κάθε χρόνο θα βαίνει μειούμενη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ ότι υπάρχει μια ευρύτερη πλειοψηφία στην κύρωση αυτής της συμφωνίας. Και νομίζω θα ήταν μια συμφωνία που θα μπορούσαμε να την είχαμε δεχτεί ομόφωνα. Η συμμετοχή της χώρας μας σε ένα ευρωπαϊκό κέντρο το οποίο συζητά τη μεταναστευτική κρίση, νομίζω ότι είναι μόνο καλό για τη χώρα. Απλώς δυστυχώς η ανάγκη να ακουστεί αντιπολιτευτικός λόγος και σε αυτή την κύρωση μιας ανώδυνης, αν μου επιτρέπετε, σύμβασης, δείχνει δυστυχώς ότι η αντιπολίτευση δεν θέλει να συμβάλλει σε θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ.